και του πατερούλη μου και των δικών σας ανθρώπων, όλες τις ψυχές να τους μνημονεύουμε, γιατί όπως τους μνημονεύουμε εμείς, έτσι θα μας μνημονεύουν και αυτοί, όταν και εμείς θα μας κάνουν αυτό. Αυτό είμαστε, Πάτερ Χαράλαμπερ. Αυτό είμαστε. Γι' αυτό δεν υπάρχει αγάπη στον κόσμο. Γιατί αν υπήρχε αγάπη και ξέραμε ότι όλοι κάποια στιγμή θα φεύγαμε, αλλά να είχαμε πίστη στο Θεό, δύναμη στο Θεό, ελπίδα στο Θεό ότι θα ζήσουμε την άλλη ζωή, γεννηθήκαμε σε αυτή τη ζωή για να μην πεθάνουμε. Νομίζετε ότι πεθαίνει ο άνθρωπος? Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος πάει στο χώμα και η ψυχή ανεβαίνει στο παράδεισο και εκεί μεταμορφώνεται και ο άνθρωπος συνεχίζει τη ζωή του και τρέφεται το μάνα εξ ουρανού. Δεν τα ξέρουν αυτά οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν να τα μάθουν, γιατί Πάτερ Χαράλαμπε και Πάτερ Σπυρίδων δεν έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας. Δεν έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας προς τα πάνω, στο Θεό, για να ανακαλύψουμε τι εστί άλλη ζωή. Είναι πολύ εύκολο. Αρκεί ο άνθρωπος, γιατί νομίζει ότι ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, αυτή είναι μόνο η ζωή. Έτσι νομίζει. Επομένως, ας γλεντήσουμε, ας πιούμε, ας ξεχάσουμε το Θεό. Αυτή είναι η ζωή μας. Ας φοβηθούμε. Έτσι είναι. Χωρίς να ξέρουμε ότι υπάρχει άλλη ζωή. Δεν μου λέτε, ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Επέθανε και ο φτωχός, επέθανε και ο πλούσιος. Δεν έζησε ποτέ ο πλούσιος. Επέθανε πιο φτωχά από τον φτωχόν. Επέθανε όμως και ο φτωχός, ο οποίος έγινε Άγιος. Και εκεί θα σας πω, πιστεύετε στον Άγιο Πορφύριο? Πιστεύετε στον Άγιο Παΐσιο? Πιστεύετε στους Αγίους της Εκκλησίας μας? Αυτοί εκοιμήθηκαν και πήγαν πάνω στην ουράνια ζωή, γιατί ο άνθρωπος για να ζήσει αιώνια πρέπει να φύγει, να έρθει σε αυτή τη ζωή για να ανέβει την κλίμακα της ζωής και να ανέβει πάνω μετά, να πετάξει που θα θρέφεται με το μάνα του ουρανού. Μου έχει διδάξει Πάτερ Χαράλαμπε η ζωή και μου διδάσκει. Όταν ξέρετε πολλοί από εσάς ότι πηγαίνω καμιά φορά σε κάποια χειρουργία και παρακολουθώ μέσα όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται και βλέπω ακριβώς τι είναι το σώμα του ανθρώπου, το οποίο δεν το έχετε δει εσείς, αλλά βλέπω και τα ενδόψυχά του. Μου έλεγε ένας εγνωσμένης αξίας γιατρός, μία αρτηρία να κοπεί στο σώμα μέσα, πλημμυρίζει το σώμα γεμάτο αίμα και πετάγεται τόσο πολύ, εξφεντονίζεται το αίμα, που δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος να κάνει το παραμικρό κιχ και παραδίδει την ψυχή του ακόμα και στο χειρουργείο. Ακόμα και έτσι όπως είμαστε σε αυτή τη ζωή. Γιατί όμως γίνονται όλα αυτά? Γιατί υπάρχει από τη μία πλευρά το φως του Χριστού και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο διάβολος. Και εκεί σου λέγει ο Κύριος, από εδώ θα έρθεις το φως ή θα ακολουθήσεις το διάβολο. Ο διάβολος δεν έχει δύναμη. Δεν έχει δύναμη στον ουρανό. Έχει δύναμη μόνο στη γη. Αλλά αν του δώσουμε εμείς την εξουσία, αν δεν του δώσουμε εμείς την εξουσία, δεν έχει καμία δύναμη στη γη. Και τότε ο άνθρωπος θα ζει όμορφα, απλά και ταπεινά, χωρίς μίση, χωρίς κακίες, χωρίς οικοφαντίες, χωρίς ξυλοδαρμούς, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Αλλά ήρθε ο Χριστός στη γη, έγινε Θεός και άνθρωπος, άνθρωπος και Θεός, για να μας δείξει πως είναι αυτή η ζωή. Πάντοτε θα είναι αυτή η ζωή έτσι, γιατί ο Χριστός ήρθε και γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο, πανφτωχος, σε ένα σπήλαιο,
σε ένα ταπεινωτικό σπήλαιο. Και από εκεί και πέρα μεγάλωσε σαν άνθρωπος, όπως μεγαλώνουμε εμείς. Αλλά μας έδειξε την πορεία του. Και μέχρι τα 30 του χρόνια εξάσκησε από 12 ετής όλα τα επαγγέλματα. Από τα ιατρικά μέχρι τα ξυλουργικά, μέχρι όλα αυτά τα επαγγέλματα τα οποία υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Γελιούνται αυτοί που λένε διάφορα άλλα, διότι ο Χριστός κατέβηκε στη γη. Αν δεν κατέβαινε ο Χριστός στη γη, δεν θα υπήρχαμε όλοι εμείς. Δεν θα υπήρχε γη, θα υπήρχε μόνο ο ουρανός. Δεν θα υπήρχε πλάση, δεν θα υπήρχε σύμπαν. Αλλά ο Θεός ήθελε και μας αγάπησε. Γι' αυτό μας έφτιαξε όλους κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και έτσι λοιπόν είμαστε μιμητές και ακολουθάμε την μίμηση του Χριστού. Και ακολουθάμε και τα πάθη μας. Ακολουθάμε τις ασθένειές μας. Ακολουθάμε τη σταύρωσή μας. Ακολουθάμε όλα αυτά, προσέξτε, για να σταυρωθούμε, για να πεθάνουμε. Γιατί ουδείς θα ζήσεις στον πλανήτη. Ο άνθρωπος δεν έχει εφεύρει, οποιοδήποτε επιστήμονας, ούτε ποτέ στη ζωή θα γίνει αυτό, όσο υπάρχει ζωή. Τη γέννηση και το θάνατο. Το α και το ω. Εγώ δεν θα είμαι στη ζωή, αλλά όσα γενναίες γενναιών, μέχρι συντελείας του αιώνος, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση ο άνθρωπος να νικήσει το θάνατο. Γιατί το θάνατο το νίκησε μόνο ο Χριστός. Αυτός είναι η ζωή και η Ανάσταση. Ας έρθουν όλοι αυτοί που μ' ακούνε να τους πω ό,τι είπα σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πίστευε. Και εκείνη τη στιγμή έτυχε να έχω ένα κόλυβο εδώ στο χέρι μου και του είπα το εξής: κάνε σε αυτή τη ζωή ό,τι θέλεις, αυτό θα καταντήσεις. Γι' αυτό πίστεψε στον Χριστό, του λέω. Πού είναι ο Χριστός σου, μου λέει. Εδώ στην καρδιά μου είναι. Δείξε μου τον και εγώ θα πιστέψω. Και αμέσως πήγα και γονάτισα και προσευχήθηκα στον Τίμιο Σταυρό. Και τον πήρα τον Τίμιο Σταυρό και τον έβαλα εδώ στην καρδιά του. Και άρχισε η καρδιά του και ζεσθενότανε. Κάποια στιγμή άρχισε να χτυπάει άσχημα και τον έπιασε ασφυξία. Βλέπεις, και μετά κάποια στιγμή πήγε να τον τραβήξει και του λέω: τράβηξε, βγάλτονε. Αλλά δεν ξεκολούσε, είχε κολλήσει σάρκα με το ασήμι, με το σταυρό. Και τότε γονάτισε και μου είπε: σώσε με, Πάτερ, από την απιστία μου. Όχι εγώ, εγώ δεν μπορώ να σε σώσω. Εγώ δεν μπορώ να σώσω τον εαυτό μου. Εσύ θα σώσεις τον εαυτό σου, αφού θα πιστέψεις σε Αυτόν που σε έφερε στη ζωή. Γιατί Αυτός θα σε πάρει. Και τότε επίστεψε τόσο πολύ και έγινε ένας υπέροχος άνθρωπος. Έφτιαξε μια υπέροχη οικογένεια. Γιατί είναι ο μοντερνισμός της ζωής μας να αλλάξουμε πίστη, να γυρίσουμε την πίστη μας. Δεν πιστεύουμε. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. No problem. Κανένα πρόβλημα. Αλλά πρόσεχε, αδελφέ μου, διότι όταν σου χτυπήσει ο Θεός την πόρτα διασθενίας, θα τρέξεις να σωθείς και θα πας στα νοσοκομεία. Και όταν δεν μπορείς στα νοσοκομεία να βρεις θεραπεία, θα τρέξεις αναγκαστικά και θα προσκυνήσεις έναν Άγιον, έναν Κύριον, έναν Ιησούν, τον λεγόμενο Χριστόν. Τότε, παιδιά μου, θα ζούμε ονειρεμένα, όμορφα και γλυκά. Πιστεύομαι στη δύναμη του ουρανού, πιστεύομαι στη φύση, πιστεύομαι σε όλα αυτά τα οποία έπλασε ο Θεός, πιστεύομαι στους νεκρούς, στους δικούς μας ανθρώπους, στον πατέρα μου, στους δικούς μου ανθρώπους, στους δικούς μας ανθρώπους. Γιατί φτιάχνουμε τα κόλυβα? Γιατί τα νεκροταφεία έχουν γεμίσει νεκρούς περισσότερο από τους ζωντανούς? Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα λένε οι ζωντανοί: βγείτε νεκροί να μπούμε εμείς μέσα.
Εκεί θα πάει. Γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει το σύμπαν. Και το σύμπαν είναι ο Θεός. Σας εύχομαι σήμερα μέσα από αυτή την όμορφη Θεία Λειτουργία, την οποία έκλαψα στην Αγία Τράπεζα εδώ, γιατί κάτι και εμένα είδανε που και που τα μάτια μου. Έτσι, αλλά προσευχήθηκα και λέω: «Στερέωσε Κύριε την Εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων, να έρχονται άνθρωποι να στερεώνονται κι αυτοί, και κάποια στιγμή θα με θυμηθείτε». Θυμάστε που σας το λέω σήμερα, θα με θυμηθείτε. Θα σύεται το σύμπαν, ακόμα και η Αθήνα. Θα σύονται τα πάντα. Ο Λυκαβητός, το Άγιον Όρος του Λυκαβητού, θα δείτε ότι θα μείνει ανέπαφο και ζωντανό, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος Άγιος πάνω, ο Άγιος Γιώργης, ο φύλακας όλης της Αττικής. Αλλά και υπάρχει μια σπηλιά που κατοικεί ένας Τίμιος Σταυρός. Και τότε όλος αυτός ο χώρος θα γεμίσει, παιδιά μου, από τις δικές μας ψυχές που θα ερχόμαστε για να παίρνουμε δύναμη και να προφυλασσόμεθα. Και θα μου πει τώρα η κυρία Γεωργία: «Πάτερ, δεν γίνεται αυτό?» Όχι ακόμα, κυρία Γεωργία. Περίμενε. Ακόμα δεν γίνεται. Σε λίγο καιρό. Λοιπόν, σας εύχομαι σε όλους σας να έχετε χαρά, υγεία. Ακούτε τη φωνή του Παπά Δημήτρη. Ακούτε τη φωνή των Αγίων Ισιδώρων. Ακούτε τη φωνή του Τιμίου Σταυρού. Εγώ απλά είμαι ένα παπαδάκι, φτωχό και ταπεινό, και θέλω να μείνω έτσι όπως είμαι τώρα. Φτωχό και ταπεινό, χωρίς τίποτα, χωρίς απολύτως τίποτα, μόνο με την ιεροσύνη μου. Επέθανε και ο πλούσιος, επέθανε και ο φτωχός. Και όταν τους κοιτάζω όλους αυτούς γελάω. Ξέρετε γιατί? Χαίρομαι όταν η ψυχή τους είναι τόσο δυνατή. Χαίρομαι όταν έρχονται εδώ στην Εκκλησία, απλά και ταπεινά. Αλλά γελάω διότι ξέρω ότι ο Θεός μας έδωσε τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Μας έδωσε να γίνουμε οι μεγαλύτεροι των μεγαλύτερων, να φτάσουμε σε μεγάλους θρόνους, αρκεί να μην τον λησμονήσουμε, αρκεί να μην πειράζουμε την Εκκλησία του Θεού. Γιατί ουέ μας και την πειράξουμε, πρώτος εγώ. Διότι, Πάτερ Χαράλαμπε, τότε εγώ θα δικαστώ πρώτος, θα μαρτυρήσω πρώτος και θα πάω ενώπιον του δίκαιου κριτού. Και τι απολογία θα δώσω? Ότι κυνηγάω τον Πατέρα Χαράλαμπο. Λοιπόν, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Θεός μαζί μου. Πού είναι στο πλαούρα? Άντε. Χρόνια πολλά, αυτοί είμαστε. Δεν μου λες, Γιώργια, για έλα εδώ. Για πες ότι ήσουν σίγουρος. Πες. Είμαι σίγουρος. Πιο δυνατά εδώ. Είχα μια υποψία, εφόσον κρατούσε ο πατέρας τα κόλληβα, δεν μπορώ να μου τα έφερνε καπέλο. Τελικά σιγουρεύτηκα. Αυτή είναι η ζωή, παιδί μου. Διευκόμαστε.